Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών κάνει μια συμβολική διαμαρτυρία και στην ουσία μοιράζουμε ένα ενημερωτικό προς τον κόσμο για να εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει μέσα στα σχολεία. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή για άλλη μια φορά η κυβέρνηση σέρνει τη Δασκαλική Ομοσπονδία στα δικαστήρια, έχοντας δώσει από την προηγούμενη εβδομάδα εξώδικο, λόγω του ότι έχει προκηρύξει η ΔΟΕ απεργή αποχή από τη διαδικασία των καινούργιων δίθεν καινοτομιών που αφορούν τους μέντορες και τους σχολικούς συντονιστές. Να πούμε κιόλας ότι είναι και το τέταρτο. Οι μέντορες, να πούμε ότι δεν είναι κάτι καινοτόμο, με την έννοια ότι έχει ψηφιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, απλά δεν έχει εφαρμοστεί. Στην ουσία αφορά διαδικασίες που γίνονται μέσα στο σχολείο. Οι μέντορες, για παράδειγμα, αφορά τα σχολεία, τα εξαθέσια και πάνω, και θα τον ορίζει ο διευθυντής για να έχει ένα ρόλο βοηθητικό, υποτίθεται, προς τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έχουν λιγότερα από 5 χρόνια προϋπηρεσίας. Δεν αφορά δηλαδή όλα τα σχολεία, γιατί και οι περισσότεροι που διορίζονται πλέον έχουν πάρα πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Και ο σχολικός συντονιστής έχει ένα ρόλο πιο, ας πούμε, ακόμα και να ελέγχει το τι κάνει μέντορες, τι κάνουν οι δάσκαλοι, και να δίνει τέλος πάντων κάποια αναφορά προς το σχολικό σύμβουλο. Και μπορεί, ας πούμε, να ελέγχει ακόμα και την ύλη που μπορεί να παραδίδει ένας δάσκαλος. Το πρόβλημα είναι, γιατί έτσι όπως κάποιος το ακούει, μπορεί να πει ποιο είναι το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ότι ο μέντορας, για παράδειγμα, θα παίρνει παραπάνω, λίγα μόρια παραπάνω. Οπότε αυτό εμάς μας βάζει σε ένα παιχνίδι δυστυχώς ανταγωνισμού για το ποιος θα γίνει για αυτό το μόριο που αργότερα δεν ξέρουμε και πού θα βοηθήσει. Έτσι, η βοήθεια προς τους συναδέλφους, είτε νεοδιόριστη είτε αναπληρωτή, και γενικά υπάρχει έτσι και αλλιώς στο σχολείο. Δεν έρχεται ποτέ ένας νεοδιόριστης αναπληρωτής και νιώθει συναπέξω. Ήδη βοηθάμε και ανταλλάζουμε και υλικό μεταξύ μας και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Και είναι και στα πλαίσια του συλλόγου διδασκόντων αυτή η βοήθεια. Ενώ τώρα αφορά ένα άτομο συγκεκριμένα που θα έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρουμε αργότερα τι ρόλο θα του δώσουν, ελεγκτικό ή οτιδήποτε άλλο, και δεν είναι και αυτό το νόημα του σχολείου για μας. Και επειδή η κυβέρνηση τα προωθεί όλα αυτά ως καινοτόμα και σε σχέση με την αναβάθμιση του σχολείου, εμείς βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι καινοτόμο, δηλαδή είναι πράγματα που έφερε στο σχολείο χωρίς να δώσει και επιπλέον χρήματα για την εκπαίδευση. Και εμείς, ας πούμε, θεωρούμε και λέμε ότι καινοτόμα είναι τα σχολικά κτίρια, που αυτή τη στιγμή τα βλέπουμε ένα-ένα να καταραίουν και να πέφτουν οι σοφάδες στα παιδιά μας. Είναι το να έχουμε πετρέλαιο για όλη τη χρονιά, που αυτή τη στιγμή δεν είναι εξασφαλισμένο, όπως το είδαμε και πέρσι να τελειώνει. Είναι να υπάρχουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, που αυτή τη στιγμή λείπουν και υπάρχουν κενά. Να υπάρχει το ειδικό προσωπικό, ας πούμε, παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή σε όλα τα σχολεία. Αυτά είναι οι καινοτομίες που θα πρέπει να ρίξει πάνω η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση χρήματα. Και όχι οι μέντορες ή οι χύψοι συντονιστές που τελικά είναι και δεν έχουν και κανένα κόστος. Οπότε εμείς σε αυτό αντιδράμε. Αντιδράμε και στον αυτοκυρισμό της κυβέρνησης, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά όποιος απεργεί, το έχει γίνει σύστημα να τρέχουμε στα δικαστήρια και να βγαίνουν απεργίες παράνομες, που σημαίνει ότι καταπατάτε κάθε δικαίωμα οποιοδήποτε εργαζόμενο και δικό μας ως εκπαιδευτικοί στην απεργία και στην εκδίκηση των δικαιωμάτων μας, που αφορούν και εμάς σαν εκπαιδευτικούς, αλλά και τα δικαιώματα των παιδιών και των ίδιων των γονιών. Είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση η ενημέρωση αυτή που γίνεται? Στην Αθήνα έχει, δηλαδή γίνεται πανατική συγκέντρωση με κέντρο την Αθήνα, λόγω του ότι εκεί είναι τα δικαστήρια. Απλά εμείς, με αφορμή αυτό, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε στην Αθήνα, κάνουμε μια δράση εδώ. Τώρα πανελλαδικά μπορεί κατά τόπους να έχουν γίνει είτε στάσεις εργασίας είτε τέτοιες παρόμοιες ενημερώσεις. Και σε ό,τι αφορά τα κενά που ανέφερες. Υπάρχουν, ας πούμε, αρκετά κενά στις παράλληλες, γύρω στις 10 παράλληλες. Υπάρχει και σχολείο, για παράδειγμα, που μπορεί να μην έχει παράλληλη στήριξη καθόλου. Υπάρχουν κενά σε τμήματα ένταξης λόγω των κάποιων μετακινήσεων που γίνανε για να στηριχτεί το ειδικό σχολείο. Οπότε και το ειδικό σχολείο χρειάζεται παραπάνω εκπαιδευτικούς, 3 παραπάνω εκπαιδευτικούς, ένα ειδικό βοηθητικό προσωπικό σίγουρα, μουσικό που δεν έχει και πέρσι ήρθε και μετά τα Χριστούγεννα. Λείπουν 2 θεατρολόγοι, λείπουν μουσικοί. Ειδικότητες, δηλαδή, βλέπουμε ότι όλο και παραγωνίζονται. Από τη μία μπήκαν στην εκπαίδευση και όλο και βγαίνουν προς τα έξω. Αυτά πάνω κάτω είναι τα κενά, όμως είναι λειτουργικά και αφορούν και το τι περιεχόμενο δίνεται, εκπαίδευση δίνεται στα παιδιά. Όταν, ας πούμε, τα μισά παιδιά της Χίου κάνουν θεατρική αγωγή και τα άλλα μισά δεν κάνουν. Αυτό είναι και εις βάρος τους, η μουσική, η γυμναστική, οτιδήποτε άλλο.